Όπω ξέρει πάρα πολύ καλά, δεν είναι ασυνηθισμένο τρόπο να βάζει φαγητό πάνω στο τραπέζι ή κομμωδία, ειδικά για την Ελλάδα. Τι θα έχει, ρε παιδί μου, να προτείνει, σαν συμβουλή σε. Τώρα είναι αστείο να πω νέα παιδιά. Τι θα έχει να πει σε βρέφη. Που θα δουν αυτή τη συνέντευξη. Σε... Όχι. Τι έχει να πει σε νέου ανθρώπου που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι αντίστοιχο ή με κάτι μη συνηθισμένο. λοιπόν, σε όποιον νεογνώμα μα βλέπει αυτή τη στιγμή. Ναι. Ε, μπορούν να κάνουν οτιδήποτε περάσει στο μυαλό του. Και το λέω επειδή χθε το βράδυ, αν καταλάβει, το σκέφτηκα χθε το βράδυ, δεν κάνω πλάκα καν. Ε, είχα βγάλει τα ρούχα από το πλυντήριο. Άσχετα, όλα θα βγάλει νόημα σε λίγο. Και κοιτάω τα ρούχα. Ότι βάζεις βάζει πλυντήριο. Όχι, όχι. Και είναι να τα σιδερό. Ναι. Ε, και είναι να τα σιδερώσω. Και σκέφτομαι να ρωτάω τα ρούχα τι κάνετε. Ξέρω πώ πάει η ζωή και να μου λένε ε, εδώ στην πρέσα. Και αυτό να είμαι μόνο μου. <laughs> <laughs> χειροκρότημα, τι Δεν αξίζω. Δεν είσαι! Μπούμ! Περίμενε. Το σκέφτομαι και λέω, ωραία, μου φάνηκε αστείο και εγώ τώρα πληρώνω με την κομμωδία. Άρα υπάρχει ελπίδα για όλου εκεί έξω. <Ρι> Είναι η καλύτερη απάντηση που έχει δοθεί σε αυτή την ερώτηση, αφού εγώ υπάρχει ελπίδα για όλου.